Μια σεζόν που δημιούργησε περισσότερα ερωτηματικά από ό,τι μπόρεσε τελικά να απαντήσει, τελείωσε στη Βραζιλία. Βραζιλία και Φόρμουλα 1 σημαίνει Ayrton Senna. Και ακριβώς εκεί ήταν που ο Sebastian Vettel στέθηκε πρωταθλητής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Φέτελ ισχυρίζεται ότι ο Σένα ανήκει στο προσωπικό του πάνθεον των ηρώων, λίγο έλειψε όμως να χάσει τον τρίτο του τίτλο εξαιτίας ενός Σένα. Ο Μπρούνο, ο ανιψιός του Άιρτον, δεν μπόρεσε να αποφύγει τον Φέτελ στην εκκίνηση του Ιντερλάγκος και ήταν θαύμα για τον Γερμανό της Red Bull ότι κατάφερε τελικά να συνεχίσει. Να συνεχίσει και να κατακτήσει τον τίτλο του νεότερου τρεις παγκόσμιου πρωταθλητή στην ιστορία του σπορ, κλέβοντας το ρεκόρ που κατήχε από το 1991 ο Ayrton Senna. Στη Βραζιλία πάντα συμβαίνουν σημαδιακά και μοιραία γεγονότα. Ο Sebastian Vettel άξιζε το πρωτάθλημα όπως και η Red Bull. Ο Φερνάντο Αλόνσο το άξιζε εξίσου, αν όχι παραπάνω από το Φέτελ, όπως θα το άξιζε και η Φεράρι, αν και για τελείως διαφορετικούς λόγους από την άμεση ανταγωνίστριά της. Το μονοθέσιο της σκουντερία εφέτος δεν ήταν αξιόμαχο. Ήταν μόλις το τρίτο ή τέταρτο ταχύτερο όλων, ήταν όμως εξαιρετικά αξιόπιστο. Και εφόσον ισχύει ότι για να κερδίσεις προϋποτίθεται ότι πρέπει να τερματίσεις, η Ferrari, όσο και αν κατηγορήθηκε για την αδυναμία της να παρουσιάσει ένα πραγματικά γρήγορο αυτοκίνητο από την αρχή της σεζόν, στάθηκε αξιοπρεπώς και αντιστάθηκε. Κάπου εδώ όμως κρύβεται η παράξενη γοητεία του φετινού πρωταθλήματος. Ότι όλη η άση ή όλα όσα είχε να χάσει βρισκόταν στα χέρια του οδηγού. Ναι, η McLaren ήταν το ταχύτερο μονοθέσιο και τουλάχιστον ο Lewis Hamilton θα μπορούσε να είναι και αυτός πρωταθλητής. Ναι, η Red Bull κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα του πρώτου ημίσεως της σεζόν και να αναστήσει την περσινή της φόρμα από τη Σιγκαπούρη και μετά. Αγώνες όμως κέρδισαν επίσης οι Lotus και οι Williams, ενώ δεν είναι ανάξιο λόγου ότι κατά διαστήματα έλαβαν οι Sauber και οι Force India. Παρ' όλα αυτά, το 2012 ήταν η χρονιά που επιβεβαίωσε ότι όσο ασφικτική κι αν είναι η κυριαρχία της τεχνολογίας, ο οδηγός μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τι θα γινόταν εάν η Ferrari δεν είχε τον Αλόνσο να τιμωθεί διαρκώς όλο και πιο μπροστά, όλο και σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης? Τι θα γινόταν εάν ο Φέτελ δεν είχε την ψυχραιμία να κάνει τον αγώνα της ζωής του στη Βραζιλία με ένα βαριά τραυματισμένο μονοθέσιο, χωρίς ενδοσυνεννόηση και με τα κρίσιμα διλήμματα των 4 pit stop που έκανε? Επομένως, όλοι οι διεκδικητές του τίτλου είναι άξιοι θαυμασμού και συγχαρητηρίων. Το ότι ο θρόνος του πρωταθλητή είναι μονοθέσιος, όπως και το αυτοκίνητό του, αποτελεί μια αδικία της φυσικής τάξης των πραγμάτων, η οποία ευτυχώς δεν ανατράπηκε από κάποια κατόπιν εορτής απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, η οποία διερεύνησε ενδεχόμενες παραβάσεις του Sebastian Vettel όταν προσπερνούσε πιο αργούς οδηγούς στο Grand Prix της Βραζιλίας υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας. Όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει την αγάπη, λέει το κλασικό ρητό, μόνο που αυτό δεν ισχύει στη Φόρμουλα 1. Την αγάπη του κοινού κερδίζουν οι μαχητές και ευτυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ανάμεσα στην τρέχουσα γενιά των πιλότων σε αυτή την οριστικά πλέον μετά Σουμάχερ εποχή.